Γεια σας κυρίες και κύριοι. Γεια σας ακόμα μια φορά εδώ στην φιλόξενη της συχνότητα του 87,5 στον Κρήτη FM στην Αθήνα σε μια ακόμα εκπομπή αρχείων πολιτισμού από εκείνες εκπομπές ξέρετε που εσείς γνωρίζετε και μας λέτε και έχετε πάντα την αγάπη να τις κρατάτε, να τις κατεβάζετε και να τις κρατάτε σε ένα στικάκι και να τις ακούτε όποτε εσείς θέλετε και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που λέτε ότι τις ακούτε στο στικάκι αυτό όταν είστε μέσα στο αυτοκίνητο, όταν έχει πολλή κίνηση, όταν ταλαιπωρείστε στον δρόμο για να ηρεμείτε και να χαλαρώνετε. Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο αυτής εδώ της εκπομπής, Γιάννης Κατσιαγάνης στον ήχο και Παναγιώτης Μπανταλάκης στην κάμερα για να κάνουμε μια εκπομπή σήμερα που θα έπρεπε να είχαμε κάνει καιρό, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Άλλωστε, ο ελληνισμός είναι μια διαχρονική έννοια. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι την εκπομπή αυτή την προσφέρει ο Νίκος Σαρόγλου με τις χειροποίητες πίτες του. Αυτές τις πίτες ξέρετε που τις φοράτε σαν κόσμημα εδώ πέρα, γιατί είναι με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και τόσο κοστίζει το παρθένο ελαιόλαδο σήμερα όσο ένα κόσμημα. Και το ζαχαροπλαστείο της Ελένης με την ωραιότερη σοκολατόπιτα της Αθήνας που δεν παχαίνει αλλά ομορφαίνει, συν όλα τα άλλα που έκανε αυτή η περίφημη πολίτισσα εκεί πέρα και μας κάνουν ακόμα πιο όμορφους. Λοιπόν, τι έχω να σας πω σήμερα. Εγώ βασικά δεν έχω να σας πω τίποτα. Εγώ ρωτήσεις θέλω να θέσω απέναντι στον μόνο άνθρωπο, τον μόνο Έλληνα που μπορεί να τις απαντήσει. Τη μόνη Ελληνίδα που μπορεί να τις απαντήσει, αν θέλετε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μιλήσουμε για τις αξίες του ελληνισμού και ποιες είναι αυτές. Και δεν φαντάστηκα, δεν πέρασε από το μυαλό μου κανένας άλλος που θα μπορούσε να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις και να μας τις δώσει αναλυτικά παρά μόνο η αγαπημένη μας καθηγήτρια, η κυρία Μαρία Τζάνη. Γεια σου Μαρία μου. Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλοι και φίλες που μας ακούτε και μας βλέπετε. Δύσκολο θέμα. Γιώργο... Λέει, έχει ο Βενέζης μια φράση που λέει «Η Ελλάδα είναι μικρό θέμα αν σκεφτείς τον ελληνισμό». Βέβαια, βέβαια. Γιατί σήμερα είναι μια κουτσουρεμένη η Ελλάδα. Είναι μια χωρική επικράτεια. Μπράβο, ναι. Έτσι. Και σήμερα ο είναι... ελληνισμός είναι η... αν θέλεις, διανοητική παραγωγή ενός λαού, μιας χώρας με όρια που και διανοητικά κατέκτησε, όπως πρώτοι και καλύτεροι θα πούν οι Ρωμαίοι διανοητές, Κικέρων, Βιβλίος και τα λοιπά, να μην αναφερόμαστε τώρα, λοιπόν, αλλά και μέσω των πολλαπλών αργοναυτικών εκστρατιών όπου δεν πηγαίνανε μόνο για να κάνουν μια αποικία, επειδή να πω ο νομπελίστας ποιητής μας ο Ελίτης λέει «Φτενός στα πόδια σου το χώμα», λες τον Έλληνα, για να μην έχεις που να πλώσεις ρίζες και να τραβάς του βάθους όλο ένα και ψηλά σου ο ουρανός για να διαβάζεις την απεραντοσύνη. Το έκαναν οι Έλληνες και πηγαίνανε και εκεί που πηγαίνανε μετέδιδαν πολιτισμό και κάνανε δηλαδή αναπαραγωγές των πρώτων δύο γενών, μην το ξεχνάμε, που όλα αυτά τα ονόματα που μας λέει το ανόητο σχολείο το δικό μας, γιατί έξω λένε ότι δεν είναι μύθι αυτά, οι Έλληνες λένε ότι είναι μύθι. Λοιπόν, που μας λέει ότι είναι μύθι, Ηρακλής, Μήνος και τα λοιπά, αυτοί ήταν αξιώματα. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε και ένα πράγμα, που... θα το πω καθοδόν και θα με θυμίσεις, γιατί δεν θέλω να χαλάσω τώρα αυτή την αλληλουχία. Αυτοί λοιπόν πηγαίνανε διαρκώς και το ξέρουμε και από τον Πλούταρχο. Και μάλιστα όταν επέστρεφαν οι αργοναύτες πηγαίνανε σε μία συνάθη, σαν να λέμε σήμερα ένα φόρουμ ή αν θέλετε μία συνάντηση που κάνουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρώπης ή τάδε αξιωματούχοι. Έτσι λοιπόν και εκείνοι και δίνανε, αν θέλεις, αναφορές, ανακοίνωση.
Τι είδανε, τι κάνανε, τι... Πώς πάνε εκεί οι αποικίες, mm-hmm. οι αποικίες που αμφθούν και τα λοιπά και όλα αυτά. Τις αποστολές αυτές λέγανε θεωρίες, ναι. που πηγαίνανε και γέρναγαν έτσι, ήταν τακτικές, μας λέει ο Διογέννης ο Λαέρτιος και ο Αλικαρνασεύς. Ναι. Μας λέει... Ναι. Ναι. Μας λέει ότι ήταν τακτικές, ανά 30 χρόνια πηγαίνανε και ερχόντουσαν, δηλαδή κάθε χρόνο έπαιρναν πίσω εκείνους που 30 χρόνια έμεναν εκεί και πηγαίνανε καινούριους και όχι μόνο προς την Αμερική που αναφέρει ο Πλούταρχος, αλλά και προς τον Πόντο, προς τον Κάφκασο, προς την Ινδία. Έτυχε να αναφέρει ο Πλούταρχος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το 94 μετά Χριστόν ή 84 και έγινε η συνάντηση στη Ρώμη και έτυχε να είναι από τη Δύση. Δεν ήταν μόνο η Αμερική. Mm-hmm. Δεν ήταν μόνο η Αμερική. Εδώ έχουμε βορειοδυτικά τη Σουηδίας ένα υπέροχο νησάκι, λέγεται... Μυκήνες. Μυκήνες. Και επιπλέον, μας κάνει μια περιγραφή ο Πλούταρχος του Βορείου Πόλικου. Mm-hmm. Δηλαδή του Βόρειου Πόλου. Πάνω από τον Καναδά, εκεί στον Καναδά. Μα τι λες, το Βόρειο Πόλο, γιατί μας λέει για τα κρέπια, για τα φαινόμενα, τα ηλεκτρομαγνητικά κτλ. Μας λέει για το νησάκι που βρέθηκε, γιατί μας δίνει συντεταγμένες. Και πράγματι πηγαίνανε οι Έλληνες εκεί και παίρνανε χαλκό. Που ήταν στο έδαφος ελεύθερος 9 προς 10. Επίσης, και το βρήκανε αυτό. Ναι. Το βρήκανε αρχαιολόγοι με τις συντεταγμένες που δίνει ο Πλούταρχος από την Σκανδιναβία. Και μπορεί να το δει ο κόσμος στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Οντάριο, υπάρχουν αυτά στο Τορόντο κλπ. Κάναν τον περίπλου της Αφρικής, έχουμε μαρτυρίες γι' αυτό και έργα περίπλους, σίγουρα η Ερυθρά Θάλασσα ήταν βόλτα για αυτούς. Βγαίνανε στον Ινδικό, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, μια παρενθεσούλα. Ο Ηλίος ο Μυρδολάκος, ο ομότιμος καθηγητής, στους ομοτίμους που κάνουμε κάποιες συναντήσεις και μιλούν, είπε, απέδειξε ότι οι Έλληνες είχαν πάει πρώτοι αυτοί και γνώριζαν τον Νότιο Πόλο. Ανταρκτική. Την Ανταρκτική. Ναι. Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν γι' αυτό λέμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε ότι πόσο μεγάλο θέμα, πράγμα, η σύλληψη, η ιδέα είναι ο ελληνισμός. Γιατί εκεί πέρα μετέδωσαν τι ακριβώς την άειλη πολιτιστική μας κληρονομία που ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί πόσο σπουδαίο πράγμα είναι. Οι ένυλοι βέβαια είναι τα υλικά, είναι τα μάρμαρα και τα γλυπτά και όλα αυτά, αλλά η άειλη πολιτιστική κληρονομιά είναι η φιλοσοφία μας, είναι τα ποίηματά μας, είναι τα δράματα, είναι τα ενίγματα, τα παιδικά τραγούδια. Οι αξίες, τα πρότυπα. Έτσι. Και πάνω Παιγανικά. Απ' όλα, όσον αφορά την πολιτική μας διάσταση ως ανθρωπότητα, οι θεσμοί μας. Οι θεσμοί. Που να θυμίσω για άλλη μια φορά, το έλεγα και χθες στο μάθημα, μετά τον κατακλυσμό που γεννιέται ο Έλληνας, ο αδερφός του κάνει την αφικτιονία. Δηλαδή για πρώτη φορά πόλεις στον πλανήτη Γη συνενώνονται με σύνταγμα, με νόμους και θεσμούς και δημιουργούν αυτό που σήμερα θα έλεγε κανείς μια ομοσπονδία, μια συνομοσπονδία που... Τα περισσότερα κράτη σήμερα έτσι. Έτσι είναι η Ισπανία, έτσι είναι η Αμερική, έτσι είναι πολλά κράτη στον πλανήτη Γη. Αυτό είναι θεσμός των Ελλήνων αμέσως μετά τον κατακλυσμό. Πρέπει να παραδεχτούμε όμως, ο κύριος Μοριολάκος έχει ένα τετράτομο έργο, γεωμυθολογία, που από τις ανακαλύψεις μιας άλλων επιστημών πια, όχι των αρχαιολόγων. Της γεωλογίας. Γεωλογία, γεωφυσική. Αλλά και, πώς το λέμε, οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα μέταλλα, τα ορυκτά, τα πετρώματα κτλ. Λοιπόν, εκεί και ό,τι είναι ενσωματωμένο πάνω στο πέτρωμα, ας πούμε, γιατί πάρα πολλά από αυτά ήταν μέσα στον ωκεανό, στη θάλασσα. Ή ξέρω εγώ, έχουν κατεωνισμό από τεράστια δέντρα
τα οποία βέβαια αυτά με την πίεση που υφίσταται και τα λοιπά δημιουργούν και το πετρέλαιο. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το πετρέλαιο είναι υδρογονάνθρακας, ο άνθρακας το σημαντικό στοιχείο που είναι και στο δικό μας σώμα το επικρατούν. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι ο Μαριολάκος λέει πως η ελληνική γλώσσα δεν γνωρίζει γραφήν, που είναι κάτι που λόγω των γεωλογικών μεταβολών πρέπει να χάνεται και βρίσκουμε σποραδικά από την 7η, την 8η, χιλιετία π.Χ. Λοιπόν, αλλά η γλώσσα όπως μεταδίδεται έχει τουλάχιστον, βάζει η επιστήμη το τουλάχιστον, ζωή από σήμερα 14.500 χρόνια, που σημαίνει από το, την χρονολόγηση μετά Χριστόν 12.500 χρόνια. Και το αποδεικνύει εκδόσεις Λιβάνης. Φίλοι μου, δεν παίρνω κανένα ποσοστό, ούτε είναι, είναι τόσο θαυμάσια αυτή η δουλειά που οι Έλληνες δεν δικαιολογούνται, δεν νομιμοποιούνται να φέρουν τον τίτλο Έλλην χωρίς να το πάρουν να το διαβάσουν. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, διότι θυμόμαστε, ότι ήταν από πολύ πριν. Έχουμε τοπονύμια και ονόματα γεγονότων τα οποία συνέβησαν εκείνη την εποχή και αν δεν υπήρχε η γλώσσα δεν θα έμενε και το τοπονύμιο. Βέβαια, πάρα πολύ απλά, βέβαια, πάρα πολύ όχι μόνο το τοπονύμιο, φράσεις ολόκληρες, ναι, που συμβαίνει. Μέσα εκεί που σκάβουν αυτοί για άλλους λόγους. Και ο μύθος δεν θα έμενε. Λοιπόν, να βρουν όστρακο το οποίο είναι, χρονολογείται το Πέτρο 14.000 χρόνια, ναι, ας πούμε. Και είναι εκεί. Πώς να το χρονολογήσει αυτό. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ δεν είμαι γεωλόγος, αλλά μου έκανε την τιμή ο κύριος Μαριολάκος να μου στείλει ακόμα τα χειρόγραφα και να μου ζητήσει να του κάνω μια έτσι αξιολόγηση. Και πραγματικά όχι μόνο με ενθουσίασε, αλλά είχε και την ευγνωμοσύνη μου ως Ελληνίδος. Που το διάβασες και ενημερώθηκες. Δεν μπορείς και να φανταστεί γιατί κάτι που είναι έξω από την ύλη σου. Εμείς τώρα λέμε για Ινδοευρωπαίους, για ναι, 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 αυτό, για... Και άλλους πολλούς ανύπαρκτους. Είναι δηλαδή. Έχουμε... Τι η κατάσταση. Έχουμε κάνει τους ανύπαρκτους υπαρκτούς. Και ο Αντώνης Αντωνάκος στα βιβλία το αναφέρει για 40.000 χρόνια τη γλώσσα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν τρελοί. Δεν λένε κάποια πράγματα στον αέρα και στον πρώτο. Κάποιοι κατηβάζουν κάτω και το ανακαλύπτουν. Απλώς οι υπόλοιποι καθηγητές και ακαδημίες, κυρίως η ακαδημία που θα πρέπει να είναι μπροστάρισα σε αυτά και να υιοθετεί τις καινούργιες τάσεις, ιδέες και εξελίξεις, κοιμάται ύπνον μακρύν. Λοιπόν, και οι Έλληνες πάνε εκεί, ο Ελληνισμός λοιπόν που διασπείρεται, αυτό που λέμε διασπορά, πηγαίνει εκεί και διαδίδει και τους μύθους τους. Και μετά τους βλέπουμε παραφρασμένους και παραλλαγμένους στη γερμανική μυθολογία, στην τευτονική μυθολογία, στην ρώσικη μυθολογία κλπ. Κλπ. Με παραλλαγές που με τον καιρό γίνονται. Αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, Μαρία μου, μία λέξη που έχει μόνο ο Έλληνας. Η λέξη τετραπέρατος. Η λέξη τετραπέρατος τη λέμε τα τέσσερα πέρατα. Και λέμε ότι αυτός είναι πολύ έξυπνος. Είναι τετραπέρατος. Δηλαδή τι λέμε, ότι έχει πάει και στα τέσσερα πέρατα της γης, και στο πιο βορεινό, και στο πιο νότιο, πιο στο ανατολικό και ψηλός, και άρα πολλών δε τόπων ιδενάστια και νόων έρων. Έμαθε δηλαδή πολλά και άρα είναι έξυπνος. Στη μοναδική γλώσσα στον κόσμο που υπάρχει η λέξη τετραπέρατος, δεν μεταφράζεται, είναι αμετάφραστος, αλλά και να την πει στα αγγλικά ή στα γαλλικά, κανείς δεν θα καταλάβει ότι μιλάς για κάποιον έξυπνο. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά θέλω να μου επιτρέψεις να το πάω λίγο παραπέρα. Βεβαίως. Πράγματι, από τη λέξη τετραπέρατος γνωρίζουμε πρώτον ότι γνώριζαν τα τέσσερα πέρατα, ότι γνώριζαν ότι παίρνεις ένα από τα τέσσερα πέρατα, θα επιστρέψεις στον ίδιο τόπο. Αυτό πώς γίνεται είναι μια άλλη ιστορία. Όχι μόνο τη γη, αλλά και τον κόσμο όλων σφαίρο. Και όταν κάποτε μου είπαν, μα και τα λοιπά, μπορεί η θρησκεία να είναι, αλλά και πριν. Λέω πότε. Όταν ας πούμε έγινε η Ρωμαϊκή κατάκτηση και μπήκαν εδώ μέσα
και ανατολικά και νότια και όπως τώρα ακριβώς. Λοιπόν, πότε λέω, δεν μου λέτε, λέω, έχετε δει στους αμφορείς και στα αγγεία τι κρατάει στους ώμους του ο άντρας? Κρατάει κανένα τετράγωνο με 7 διαζώματα? Τι κρατάει? Κανένα τρίγωνο? Τι κρατάει? Κανένα πυραμίδα? Σφαίρα κρατάει? Λοιπόν, επιπλέον δε, το ένα είναι αυτό, ότι γνώριζαν την επιστροφή. Το έχουμε και από άλλη παθία. Όταν ο Δίας θέλησε να προσδιορίσει το κέντρο, λοιπόν, έστειλε δύο αιτούς. Μπούμ, κατευθείαν από εκεί που τα έστειλε, εκεί επέστρεψαν, διότι είναι πολύ απλό. Ο τρόπος ίδρυσης δύο μαρτυρών. Κάτι άλλο όμως. Αυτό είναι για το ένα επιχείρημα. Συντεταγμένες λέμε σήμερα. Γνώριζαν τις συντεταγμένες. Το δεύτερο είναι ότι οι βασικές και για τους Πυθαγορείους και την Κατιούσα Πλάτωνα και όλους. Γιατί ας πούμε και ο Επίκουρος στα χνάρια του είναι, και μάλιστα ζώντας σε μια εποχή που, εντάξει, μετά το Πελοποννησιακό που έχει κάπως τόση κούραση, αξίες, ναι. Ο πόλεμος είναι ότι είναι, και μας τον κάνανε με περσικό χρυσάφι, έτσι που έγινε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάρα της φυλής μας. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η τέτρακτης, είναι τέτρακτης, mm-hmm. όλο το αξιακό σύστημα ενσωματώνεται, δηλαδή μπορούμε να το λέμε μία-μία-μία-μία, ας πούμε, τις έννοιες που περιλαμβάνει, αλλά όλες αυτές οι έννοιες είναι είτε παράγωγα, είτε συνιστώσες, τεσσάρων εννοιών. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, τα τετραπέρατος είναι το πέρας, δεν λέει άπειρον, λέει mm-hmm. το πέρας, yeah. τεσσάρων σημείων, που είναι και οι τέσσερις βασικές έννοιες που επαναλαμβάνω. Είτε το αξιακό σύστημα των Ελλήνων και τα πρότυπά τους είναι παράγωγα αυτών των εννοιών, είτε είναι συνιστώσεις των εννοιών. Και εμείς τα έχουμε εδώ, όταν μιλούσαμε για το Αγαθόν και την ιδέα στον Πλάτωνα, 16 έννοιες, Γιώργο μου, τις έχουμε αναλύσει ετυμολογικά. Ναι, ναι, μπορούν να το βρουν το βίντεο. Έτσι, από λεξικά και τα λοιπά. Επίσης, να πούμε ότι αυτό το 4 είναι πολύ βασικό, γιατί είναι τα 4 βασικά στοιχεία που δημιουργούν τη ζωή, έτσι, από την Ιωνική φιλοσοφία μας, τα έχουν πει εδώ και 3.000 χρόνια αυτά. 4 τα στοιχεία του DNA, ναι, 4. Ναι, το πέμπτο λέγεται πεμπτουσία, εκείνο εθήρ, τον οποίο τον ξέρανε βέβαια πάρα πολύ καλά και έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει σήμερα. Είναι και το πήρανε και οι Λατίνοι, το quintessentia, που σημαίνει ακριβώς. Mm-hmm. Και από το 2011 έκανες πολύ σωστό πράγμα, διότι από το 2011 κοσμολόγοι διάσημοι αρχίζουν να εντάσσουν την έννοια του εθέρος και να αναρωτιούνται μήπως ταυτίζεται με την σκοτεινή ενέργεια. Είναι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λες, γιατί αρχίζουν σήμερα πια και δεν μιλάνε απλώς για τα κουάρκ, αλλά για τα τέτρα κουάρκ. Και οι κβαντικές είναι μέσα εδώ και όλα όσα βρίσκουν σήμερα τα είχαν πει ή αν θέλετε τα είχαν υποθέσει και τα είχαν εννοήσει, αλλά τις βάσεις τις είχαν βάλει. Και μιλάνε και για αυτό που είναι άειρο, ναι, ναι. Διότι το σύμπαν αποτελείται από ενέργεια που μορφοποιείται με πύκνωση σε ύλη και πληροφορία. Και η πληροφορία δεν είναι ούτε ύλη ούτε ενέργεια, τι στα κομμάτια είναι. Α, τώρα λοιπόν υπάρχουν κάποια πράγματα που τα λένε κβάλια και τα οποία ούτε μπορούν
να γίνουν αλγόριθμοι και η συνειδητότητα, η συμπαντική, ναι, της οποίας μετέχουμε όλοι, μάλλον τα χρησιμοποιεί αυτά για να παίρνει μορφές, γιατί της αρέσει να βλέπει μορφές. Δεν είναι μία, είμαστε όλοι. Μην ξεχνάμε τον Ηράκλητο, έτσι. Ο νους της φύσης διοικεί τα πάντα με τη βοήθεια των πάντων, του οποίου είμαστε μέτοχοι ουσία. Mm-hmm. Αλλά είμαι περίεργη να δω πού μας οδηγούν αυτή τη τεχνική νοημοσύνη που νομίζουν ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν μέσα από ένα κουμπί. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι έχουν ψάξει και έχουν βρει σήμερα και μας το έχουν έτυπη αυτό το σημαντικό πράγμα που είπε στην πληροφορία. Πού εδράζεται η πληροφορία, αφού υπάρχει, πού είναι? Δηλαδή, πού είναι η έδρα της? Λοιπόν, η έδρα της πληροφορίας, κυρίες και κύριοι, είναι στη συνείδηση. Ναι, αυτό που δημιουργεί συνείδηση. Αυτή είναι η συμπαντική συνειδητότητα. Πληροφορία είναι η συνείδηση. Της οποίας είμαστε μέτοχοι ουσία. Αυτό είναι η συνείδηση. Η πληροφορία που έχω μου λέει κάτι. Ναι. Γι' αυτό και λέμε, μου κατέβηκε μια ιδέα, μου ήρθε μια ιδέα από πού σου ήρθε και από πού σου κατέβηκε. Έτσι. Οπότε, όλα αυτά που είπαμε, ίσως και με λίγο παραπάνω, είναι ελληνισμός. Και αυτό το άστρεψονούς, γιατί μιλάμε, η συνειδητότητα αποτελείται από φωτόνι, από τα κύριο λόγο. Λοιπόν, το έχουμε στη λέξη μας. Και στη γλώσσα μας. Αυτή είναι η άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Και στη γλώσσα μας η γνώση είναι φως. Ναι. Έτσι. Γι' αυτός λέμε είναι φωτισμένος. Έτσι. Δώσ' μου τα φώτα σου. Να σου πω μια φωτεινή ιδέα. Να πούμε όμως κάτι. Λοιπόν. Την τετρακτίδα. Έτσι. Φρόνηση. Τα έχουμε αναλύσει αυτά. Σοφροσύνη. Ανδρεία. Δικαιοσύνη. Και αλήθεια που είναι ταυτόσιμες έννοιες. Όμως, να δούμε κάποια ουσιαστικά παράγωγα. Όσον αφορά και τα πρότυπά τους. Δεν πήγαμε ακόμα σε αξίες. Ε? Θέλω σε πάω σε αξίες. Όχι. Μιλώ. Αυτό που θα πω είναι αξία. Mm-hmm. Θες να το δεις, θέλω να πω λοιπόν ότι κάναμε μια μικρή εισαγωγή για να ανοίξουμε το παράθυρο, το παραθυράκι μάλλον, το φεγγίτι για την εκπομπή που έχει τίτλο και θέμα αξίες του ελληνισμού. Να δούμε πόσο έχουμε φύγει από αυτές, γιατί έχουμε χάσει το εθνικό μας κέντρο, μας το σαλαπατήσανε, το ισοπεδώσανε, το κλέψανε, το ληστέψανε, το φέρανε σε έδαφος και δεν ξανασηκώθηκε ποτέ. Οπότε όταν δεν έχεις εθνικό κέντρο, είσαι σαν ένα κύκλο που δεν έχει κέντρο. Τι κύκλος είναι αυτός? Δεν έχουμε εθνικό κέντρο και προσπαθούμε τσάτρα πάτρα, μόνοι μας, να βρούμε τα πατήματά μας. Τα γάλματά μας και την πρότυπά μας είναι θαμμένα μέσα στο έδαφος και κάθε τόσο η γη ξερνάει υπέροχη τέχνη, σε πείσμα όλων αυτών που τα θάβουν. Κείμενα και πάπυροι βρίσκονται συνεχώς που λένε ότι αυτό το ένα της χιλίης που ξέρατε σιγά σιγά θα γίνει μεγαλύτερο. Εμείς βέβαια δεν θα ζήσουμε να το δούμε. Κάποιοι ξέρουν. Το Πανεπιστήμιο του Σικάγο έχει 60.000 παπύρους που βγάζει ένα το εξάμηνο στο φως. Και εμείς τώρα θα προσπαθήσουμε να σας πούμε με τίτλους, γιατί δεν γίνεται, θέλαμε ένα εξαμηνιαίο μάθημα με την Μαρία, έτσι να μα συζητάς, τις αξίες του ελληνισμού. Μαρία μου, να βάλουμε τίτλους και να συζητάμε και να σχολιάζουμε. Έτσι θες να το πάμε? Μπορούμε μετά την ηχείρησή μου να κάνουμε μια συνεχόμενη εκπομπή και ό,τι δεν μπορούμε να πούμε σήμερα, ωραία, να πούμε τότε. Ωραία. Εξάλλου για τις αξίες και τα πρότυπα μιλάμε και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια θα μπούμε, φίλοι και φίλες, και λίγο στην πολιτική. Και σε όποιον δεν θα φανούν αρεστά αυτά, παρακαλώ πάρα πολύ, στη μετάσκεψή σας να έχετε την ειλικρίνεια, το κουράγιο και την τόλμη
να τα επεξεργαστείτε με το νου, διότι ο μεγάλος μας Ηράκλητος που έκανε ένα του σπάραγμα το να ιστάει να ανατριχιάζει ολόκληρος κάθε φορά που το διάβαζε, με δήλωση του Χάιζενμπεργκ στο βιβλίο του, και ζούσε ο Αϊνστάιν όταν το έγραψε αυτό ο Χάιζενμπεργκ. Λοιπόν, ο μεγάλος μας λοιπόν Ηράκλητος λέει, είναι τυφλός ο άνθρωπος και κουφός και δεν έχει καμία επικοινωνία με το περιβάλλον, ο οποίος δεν επεξεργάζεται με τον λόγον του νοός, της συνειδητότητας δηλαδή, λόγος σημαίνει αιτία, αιτιώδη σχέση, αιτιώδη συνάφεια. Γι' αυτό και λέτε, εμείς δεν τον υπολογίζουμε αυτόν. Τι πάνε να πει, δεν τον υπολογίζω. Δεν τον βάζω σε συνάφεια με μένα. Ή ας πούμε, λόγου σου τι λες, λένε στα χωριά, στα καφενεία. Πολύ απλά, λέει η γιαγιά, για ποιο λόγο ήρθες. Έτσι, για ποιο λόγο κλαις. Δεν σου μιλάει την ιερή, για ποιο αριθμό. Ναι. Δεν σου λέει για αριθμό. Για ποιο λόγο να στο δώσω. Ναι, για, λοιπόν, για ποια αιτία, αιτία. Αιτιώδη σχέση, αιτιώδη συνάφεια και μαθηματική έννοια. Λοιπόν. Επομένως, θέλω να γίνει κατανοητό, φίλτατη, ότι αν δεν επεξεργαζόμαστε με τον λόγο της συνειδητότητας του συμπαντικού νοός, του οποίου είμαστε όλοι όσοι υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν μέτοχοι ουσία, είναι τυφλοί και κουφοί και δεν έχουν καμία επίγνωση του περιβάλλοντος, λέει ο Ηράκλητος. Λοιπόν, θα πούμε και για την πολιτική, γιατί ήταν βασική αξία του ελληνισμού, η δημοκρατία, με την έννοια της δημοκρατίας. Δημιουργεί. Έτσι, δημιουργεί. Και πάμε, πες μου ποια θα ήταν η πρώτη αξία που θα έβαζες. Η μία τους. Πατρώστε και μητρώστε και των άλλων προγόνων, τιμιότερων, πολυτιμότερων δηλαδή, πατρίς. Η πατρίδα είναι το πολυτιμότερο πράγμα στον άνθρωπο, πάνω και από τους γεννητορές του και από τους προγόνους του, έτσι. Από τα πάντα είναι η πατρίς. Η πατρίς που έγινε σήμερα πατρίδα. Βάλαμε μια κατάληξη εκεί πέρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λες και είναι ληστρίδα και την κάνουμε ονομαστική. Παίρνουμε την αιτιατική και την κάνουμε ονομαστική. Ναι. Πρόσεξε, λέμε ο πίνακας. Μα ο πίνακας είναι αιτιατική της ονομαστικής ο πίνακας. Πίναξ. Του πίνακος, το πίνακι, τον πίνακα, έτσι. Λοιπόν, λέμε η Ελλάδα, έτσι, η Ελλάς της Ελλάδος, τη Ελλάδη, την Ελλάδαν, ο Ελλάς. Λοιπόν, ας πάρουμε λοιπόν την πατρίδα. Η έννοια της πατρίδας εμπεριέχει τη λέξη μέσα πατέρας, πάτορες, προπάτορες κλπ. Και είναι... μήτυρ. Ναι. Μητρίδα έχει και βρει, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά πριν το πω, η αγορίτσα, η ψυχοπαιδή Κικίλια, συνάδελφός μου από τη Φιλοσοφική, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο διδακτορικό της για τον Σικελιανό, βρήκε, γιατί έκανε φοβερή διερεύνηση, ότι ο Σικελιανός είχε βρει στην Κρήτη πινακίδα με την λέξη μητρής. Μητρής, αυτό είπα, προηγούμενος μητρής. Που ανάγεται στις περιοχές, τους χρόνους, τους πριν, που στην Ελλάδα υπήρχε μητριαρχία. Μητριαρχία, ναι, γιατί ξεκίνησε ο πολιτισμός και ο κόσμος με τη μητριαρχία και αργότερα έγινε αντροκρατούμενη κοινωνία και πατριαρχία και έκανε τους πολέμους και τα αποτελέσματα που είχε. Αλλά τέλος πάντων, πατρίδα. Θα σου το πω με είναι... ένα ποίημα που είναι... έγραψε κάποτε. Με είχαν καλέσει στο Ηράκλειο για μια ομιλία και ανάμεσα στους ανθρώπους μου κάνε ένα τραπέζι μετά του συλλόγου. Ήταν και ένας που είχε πάρει πρόσφατα σύνταξη από
Δεν θυμάμαι αν ήταν από την πυροσβεστική ή την αστυνομία, την τοπική του Ηρακλείου. Και ήταν συνταξιούχος. Και επειδή εγώ είχα θέσει τα θέματα για την πατρίδα, από ερωτήσεις που μου κάνανε, λοιπόν, πήρε μία χαρτοπετσέτα και μου γράφει κάτι και μου το δίνει και μου λέει «Συμφωνείτε με αυτό?». Το έμαθα απ' έξω, διότι όταν το διάβασα δάκρυσα. «Ρώτησα γέροντα σοφό», μου έγραφε, «που είχε περάσει τα 100 και είχε και κάτι μήνες. Τι είναι η πατρίδα στο θνητό?». Και αυτός μου είπε με καημό και με φωνή που είχε λυγμό, «Οι παιδικές μου οι μνήμες». Και όπως με βλέπεις και τώρα το βιώνω έτσι, γιατί πρόσεξε να σου πω κάτι. Μία αξία του ελληνισμού που σχετίζεται και με την πατρίδα και τον πατριώτη και τον ξένο, τον άλλο έθνο, είναι ο ξένιος Ζεύς, ο ξένος που οφείλεις να τον περιποιείσαι και να τον συνδράμεις. Αλλά κάνουμε ένα λάθος. Δεν ξέρουμε ποιον εννοούσαν ξένο. Ξένο εννοούσανε τον Θηβαίο στην Αθήνα, τον Αθηναίο στη Θήβα, τον Αθηναίο στη Μυκηνή, τον από την Αμφίπολη στην Θήβα ή στην Αθήνα, Μακεδονία στην ο ξένος που ήταν απάνω στη Θράκη και αλλά τα όχι τον Ινδό στην Αθήνα. Α, όχι τον Ινδό. Όχι μόνο τον Ινδό. Και ο άνθρωπος από τη Φρυγία. Τι ήταν αυτός, ποιος ήταν δηλαδή ο πραγματικός. Αυτοί, ο ξένο λέγανε, τον ομοεθνή που είχε και δεχόταν και υλοποιούσε στη ζωή του ατομικά και συλλογικά τα, πρόσεξε, όπως τα έχουμε από την Αριστοτέλη, πάτρια των Ελλήνων. Λοιπόν, αλλά ήταν από άλλη πόλη. Ωραία. Ποιος ήταν λοιπόν τότε αυτός που λέμε εμείς ξένος σήμερα, που σκοπίμως μας το ταυτίσανε? Αυτόν οι πρόγονοι τον λέγαν Αλλοδαπών. Αλλοδαπών. Τι είπα να πει Αλλοδαπός, Γιώργο μου? Ήταν από άλλο. Να το πούμε, δάς σημαίνει γενέθλιος γη. Εκεί που γεννήθηκες. Έχει μείνει στη γλώσσα μας από τον αναδασμόν. Όταν μοιράζω γη σε ανθρώπους που έχουν γεννηθεί σε αυτή, γιατί δεν παίρνω τον Πελοποννήσιο να του δώσω κομμάτι στην Θράκη, θα δώσω στο Θρακιώτη που δεν έχει γη ή που έχει μικρό κλήρο και έχει μεγάλη οικογένεια. Και στην Πελοπόννησο θα δώσω Πελοποννήσιο. Στο Πελοποννήσιο. Ωραία. Άρα λοιπόν, δάς σημαίνει ο χώρος. Ο από τόπος. Εκεί βγαίνει και η δημοκρατία. Ναι. Γιατί είναι και δαμοκρατία. Και το δάσος βγαίνει από και εκεί δάσο. Και το δάπεδο βγαίνει από εκεί. Μπράβο, και η δαμάτηρα, μπράβο, η Δήμητρα. Βέβαια, βέβαια. Δαμάτερε και Δήμητρα. Ιωνικά ήτα το Α, δωρικά το ήτα Α. Ωραία, να τα ξέρουμε αυτά. Και έλεγε η Ιά μου, εδώ δα. Εδώ δα. Εδώ δα. Και έδειχνε και κάτω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κοίτα να σου πω. Έχουμε λοιπόν αυτός που πάτησε τον πόδα ο Πούς σε άλλο τόπο, άλλη γενέτερα, άλλη γενέθλια γη που πρωτοπάτησε το πόδι του, είναι ο Αλλοδαπός. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όταν εμένα μου λένε, μερικές φορές μου λένε, μα έλατε τώρα κυρία Τζάνη, οι Έλληνες που ήτανε τους εσείς λατρεύετε, ναι, ήταν για τους ξένους και τα λοιπά. Λέω, συγγνώμη, ο Αφγανός είναι ξένος. Ξένος για τον Έλληνα. Μου λέει, βεβαίως, όχι, λέω, είναι Αλλοδαπός. Και υπάρχει διαφορά. Έτσι, και να καταλάβουμε και τι ήταν αυτοί οι Ιωφυραίοι που δεν είχαν δικαίωμα να μένουν τη νύχτα στις πόλεις,
έπρεπε να βγουν έξω από τα τείχη και συνήθως πηγαίναν κάτω από γιοφύρια και βάζανε τη σκηνή και τα λοιπά. Και τέλος πάντων δεν θέλω να πάω εκεί τώρα, γιατί αν πάω εκεί θα πλέξω και με τη γενοκτονία που γίνεται στην Παλαιστίνη και που ντροπή και έσχος, ντροπή και έσχος σε όλο το ανθρώπινο γένος που το κάνει γαργάρα, γαργάρα. Λοιπόν, τέλος πάντων πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε και εμείς προβλήματα. Πατρίς λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε. Πατρίς λοιπόν είναι, να ξεκαθαρίσω είναι κάτι. Αυτό που ανατέλει μέσα σου με το πρώτο κοίταγμα, με την πρώτη κραυγή που θα την ακούσεις πίσω, με την πρώτη θέαση, με αυτούς που θα σκύψουν πάνω σου, με αυτό που θα σε χαϊδέψει από το λουλούδι, θα σε δροσίσει, θα σε αρωματίσει, καταλαβαίνεις, παιδάκι, φαντάσου τώρα όταν τα φτιάχνουν αυτά, τι περιβάλλον έχουν, λοιπόν, που θα πάει εκεί. Οι μνήμες οι παιδικές, που θα σου δώσει την στρογγυλή πετρούλα να κάνεις... Να παίξεις βόλους. Έτσι, να παίξεις βόλους, να δεις τον άλλο σαν και σένα, που θα σε βοηθήσει ο άλλος σαν και σένα και εσύ αυτόν, να αποκτήσεις αυτογνωσία. Κάτι κοινό, μια κοινότητα. Όχι, όχι, όχι. Αυτογνωσία. Αυτό είναι, το έχεις, η Γιαννάστα εκεί θα το βλέπεις συνέχεια. Αλλά αυτός ο άλλος σιγά σιγά θα σε βοηθάει να αποκτήσεις αυτογνωσία και εσύ αυτόν. Αυτό δεν μπορούμε να αποκτήσουμε γνώθη σε αυτόν χωρίς την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου. Όχι αλλοδαπών, του άλλου ανθρώπου. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι η πατρίδα δεν είναι γεωγραφικό όριο, όπως είναι σήμερα, που λένε ποια η πατρίδα σου και εννοείς κάτι σύνορα. Από εδώ μέχρι εδώ, τα δείχνουν και στο χάρτη τα παιδάκια. Από εδώ σε εδώ και από εδώ σε εδώ. Επικράτεια, καλό μου. Έτσι, έλα. Έτσι. Η πατρίδα... Και μπορεί να έχει επικράτεια, συγγνώμη που σε διακόπτω, να έχει επικράτεια και πάρα πολλά έθνη. Ναι, σωστά. Η πατρίδα είναι αφηρημένη έννοια. Είναι άλλη πολιτιστική κληρονομιά η πατρίδα. Δεν είναι ένα χώμα αυτό. Είναι αυτό, δηλαδή, και αν το πάνε το χώμα εδώ και το πάνε από εκεί, εσύ θα έχει πατρίδα. Δηλαδή, κατάλαβε το να πω έτσι. Και άλλωστε, τα κράτη αλλάζουν σύνορα στην πορεία των χρόνων. Κάποτε η Ελλάδα ήταν μεγαλύτερη, κάποτε ήταν μικρότερη. Τι πάει να πει λοιπόν, ότι δεν είχαν πατρίδα οι άνθρωποι? Άρα λοιπόν, πατρίδα δεν είναι το κράτος, μην μπερδεύεστε. Πατρίδα δεν είναι η χώρα, μην μπερδεύεστε. Πατρίδα δεν είναι τα σύνορα που βλέπετε στο χάρτη και βάζει τα παιδάκια να τα δείξουν στο σχολείο. Πατρίδα είναι η συλλογική μνήμη. Έτσι. Είναι η άειλη, η κοινή άειλη πολιτιστική κληρονομιά που έχεις με κάποιον. Είναι η δημιουργία επίσης όλων των αναγνωριστικών στοιχείων με τα οποία η οντότητά μου υπάρχει και πορεύεται στη ζωή. Δηλαδή, όταν λέω αυτό είναι καλό ή αυτό είναι κακό, αυτό έχει δημιουργηθεί παιδιόθεν από την έννοια της πατρίδας, που ως αφηρημένη έννοια, μια έννοια κυβερνοχώρου, όπως και ο νους μας είναι στον κυβερνοχώρο, μην έχουμε τώρα αυτά πάτες, έτσι. Ο εγκέφαλος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέσον με το οποίο, έτσι, υλοποιείται η διαδικασία κάθε φορά αυτού που λέμε νους. Λοιπόν, όλα αυτά και επιπλέον οι αγάπες μας, ό,τι αγαπήσαμε, ό,τι μας έκανε να εκπλαγούμε, ό,τι μας προκάλεσε έκπληξη, ευχάριστη, δυσάρεστη, ό,τι μας έκανε να πονέσουμε, ό,τι μας έκανε να ξεπεράσουμε τον πόνο, ό,τι μας έκανε να γνωρίσουμε και να δώσουμε απαντήσεις στα τεράστια ερωτήματα που έχει το αναπτυσσόμενο παιδάκι που όλη την ώρα λέει γιατί, γιατί, γιατί. Και μάλιστα θυμάμαι ότι στο Αγρίνιο, το ήμουν παιδί, άκουγα που μας λέγανε οι μεγάλοι γιατί, για τα τι. Λοιπόν, ναι, ή μας λέγανε, μας το κάνανε, για τα τι, πως δύο γάτες. Ή γιατί η γάτα έχει ένα αυτή. Λέει, δηλαδή,
Έπρεπε να σου δώσουν μια απάντηση. Έπρεπε να μας δώσουν μια απάντηση. Δεν ξέρανε ή ξέρω εγώ, βιαζόντουσαν, μαγειρεύανε, είχαν δουλειά κτλ. Και εμείς τους τρελαίναμε. Ναι. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν η πατρίδα, η φύση, αυτό ό,τι είναι. Γιατί η φύση είναι φαινομενική, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πλην αυτό. Ω, μπράβο. Κατασκεύασμα, λοιπόν, είναι του μυαλού. Ούτε ήχος, ούτε μυρωδιά, ούτε χρώμα. Αυτό λοιπόν που, στο χρώμα, που δίνει χρώμα είναι η πατρίδα μου. Πήγαινε να δεις σ' άλλη χώρα να δεις και να δεις την ατμόσφαιρα της Ελλάδος, το φως που υπάρχει, τις καιρικές συνθήκες, έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλα αυτά, ανάπτυξη συναισθήματος, νοήσεως, πρόσεξε, αισθητικής, πρόσκληση ικανότητας γνώσης, γιατί η γνώση καλλιεργείται εδώ, δεν την παίρνουμε, αυτό που λένε και κάποιοι συνάδελφοι παιδαγωγοί. Η γνώση, μεταδίδουμε γνώση. Τι μεταδίδει, γνωστική πληροφορία μεταδίδεις. Γι' αυτό πρέπει να το κάνει, πρέπει να το μάθεις πώς να γνωρίζει. Αυτό πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, και διάκριση του καλού και του κακού με όλες τις συνιστώσεις του καθενός, όπου πρέπει να μαθαίνουμε το παιδί, το είχαμε πει και στην αγωγή, τι συνέπειες έχει αυτό. Αντί να του λέμε, όχι μη, να του πεις κάτσε κάτω, να το κάνεις αυτό. Τις χέρεις τις συνέπειες που θα έχει. Αυτή. Τότε το παιδί θα συζητήσει. Θα τα πούμε λίγο μετά αυτά. Αλλά, εκτός από αυτό, είναι και το σημαντικότερο. Η ικανότητα να κρίνουμε με βάση το καλό, το κακό, το δίκαιο, το άδικο. Αυτά είναι το καλό και το κακό, έτσι. Λοιπόν, και εμάς και τους άλλους. Όλα αυτά είναι πατρίς. Πατρίδα. Και αν δεν μπορέσατε να καταλάβετε τι είναι, υπάρχουν εξαιρετικά ποίηματα του Παλαμά, του Δροσίνη, του Αριστομένη Προβελέγγιου, του Σικελιανού για την πατρίδα, του Δροσίνη. Για την πατρίδα, εκεί θυμάμαι που ανταμώνουσαν δύο κάπως στην Αλλοδαπή που ήταν και ο ένας μίλαγε για την πατρίδα, του λέει να σου πω που είμαι και κλείνει ο Προβελέγγης και του λέει ξένε την πατρίδα σου έχω και εγώ πατρίδα. Δηλαδή ο άλλος δεν του είπε συγκεκριμένο τόπο, του λέγε πώς περνούσε τα παιδικά του χρόνια και επειδή και ο ίδιος έτσι, ήταν τα ίδια, μπράβο, έτσι πέρναγε με τα ίδια παραμύθια της γιαγιάς, με τα ίδια φαγητά, με το ίδιο πηγάδι, με το ίδιο παιδικό παιχνίδι, με τα ίδια φυτά και δέντρα να βλέπει γύρω του, γύρισε και του είπε αυτή είναι και η δικιά μου η πατρίδα. Να πούμε έναν στίχο που ξέρω πάρα πολλούς, αλλά θέλω να προχωρήσουμε, μπορούν να τα βρουν, αλλά αυτόν θέλω να τον πω διότι τον χρησιμοποιούσαν η διανόηση της αριστεράς και πρόοδου. Όχι λάθος, και τον, συγγνώμη, και της τον... αριστερής και της πρόοδου. Της αριστερής και της πρόοδου. Α, της αριστερής και της πρόοδου. Δεν μπορεί να ανεβάζουν τον καθαρέμουσα, να είναι δημοτικιστές. Έκανα λάθος, έτσι, δεν ξέρω την ελληνική γλώσσα. Της αριστερής και της πρόοδου. Λοιπόν, θα ήθελα της αριστερής κλωτιάς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, που το κοροϊδεύανε και θυμάμαι ότι γινότανε όταν ήμουν φοιτήτρια, καθόμασταν στο καφέ. Και αν ήταν κάποιος αριστερός, μας έλεγε του κόσμου τα πράγματα και εγώ έλεγα γιατί ρε παιδιά. Και με είχαν ας πούμε αλαφροίσκιωτοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, λέει, ξέρεις, ο ποιητής ρωτάει, ξέρεις τη χώρα που ανθεί φεδρά πορτοκαλαία και κοκκινίζει, πρασινίζει στα φυλή και θάλει η ελαία. Απάντηση, ο, δεν την αγνοεί κανείς, είναι η γη η Ελληνής. Να το κάνω στην σύγχρονη. Ξέρεις τη χώρα που ανθίζει η χαρούμενη φωτεινή φεδρά. Όλο χαρά, πορτοκαλιά. Δηλαδή ένα γεμάτη ζωή, ζωντάνια και είναι φως γιατί είναι ζωντανό. Λοιπόν, πορτοκαλιά και πρασινίζει στα φυλή και θάλει
είναι αϊσαλής η ελιά, δεν, τα φύλλα της δεν πέφτουν και έχει σταθερή, όλο το χρόνο μας απασχολεί να φτιάξουμε τις ελιές, να φτιάξουμε το λάδι και μετά να το φτιάξουμε και είναι τόσο, τόσο σημαντική. Θάλη λοιπόν, εξού και θαλπορεί, από αυτή τη λέξη βγαίνονται όλα τα πράγματα. Όλα, απαντάει ο άλλος, δεν την αγνοεί κανείς. Είναι η γη ελληνική, η πατρίδα η ελληνική. Αυτή την πατρίδα την ελληνική, συγγνώμη, έχει τους τρόπους. Και το κοροϊδέψανε αυτό, η χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, έχει μείνει σαν συνώνυμο της ασχήμιας, της βλακείας, της... Ναι. Και δεν έχουν καταλάβει καν καλά. Τι λέει ο στίχος. Ναι, ναι. Αυτός εδώ πέρα του ποιητού. Λοιπόν, για τέτοια διανόηση μιλάμε. Λοιπόν, ότι είμαστε η χώρα της Φεδράς Πορτοκαλίας. Μα είμαστε η χώρα της Φεδράς Πορτοκαλίας. Εσείς όμως είστε φεδροί. Εσείς είστε φεδροί. Μα μας θέλανε να είμαστε θυμωμένοι κατσούφιδες για να καταγγέλουμε το σύμπαν και να θέλουμε να πάρουμε τα άντερα του τελευταίου κυριάρχου και πλουσίου και να τον κρεμάσουμε με αυτά. Όχι μόνο να τα βγάλουμε, αλλά να το κρεμάσουμε. Τώρα που είπες να μας θέλουν να είμαστε θυμωμένοι, μου θύμισες, ο οποίος πάει στην Επίδαυρο, στο Ασκληπείο, έχει κάποιες πινακίδες σε στήλες που ήταν υποχρεωμένος ο Ιαθής να γράψει τι του συνέβη και πώς το ξεπέρασε. Για να μείνει σαν παρακαταθήκη αυτή η γνώση για τους επόμενους ασθενείς. Και σε κάποια στιγμή που κάποιος πηγαίνει με κάποια προβλήματα, λέει, στο Ασκληπείο, έρχεται μάλιστα από την Μικρασία, από την Καρία έρχεται για να πάει εκεί και κάνει μια στάση στην Αίγινα. Και εκεί καθώς κοιμάται, βλέπει στον ύπνο του τον Ασκληπείο. Σε εγκύμηση. Όχι, κοιμάται, όχι, δεν έχει έρθει ακόμα συγγνώμη, είναι στην Αίγινα και θα πάρει μετά την άλλη μέρα το πλοίο να πάει στην Επίδαυρο. Βλέπει στον ύπνο του τον ίδιο το Θεό του Ασκληπείου και του λέει: κοίτα, πρώτα θα σου φύγει η οργή, ο θυμός, και ύστερα θα έρθει εδώ πέρα. Δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις αν είσαι οργισμένος. Θα πάρεις εντελώς λάθος αποφάσεις αν είσαι οργισμένος. Και σε κατάσταση πανικού. Και σε κατάσταση πανικού και όπως βλέπεις σήμερα τις ειδήσεις, όλοι νευριάζουν. Τι αποφάσεις να πάρουν μετά με αυτές τις ειδήσεις, με αυτή την οργή που κρύβεις μέσα σου, η οποία γίνεται τέρας. Η οποία μεταξύ μας, Γιώργο μου, είναι και στις περισσότερες των περιπτώσεων πλαστή και φαινομενική, για να δείξουν ότι τους αγγίζουν τα προβλήματα τα καθημερινά της ελληνικής κοινωνίας και νεολαίας, κυρίως. Mm-hmm. Είναι μια λοιπόν, τέτοια κατάσταση. Με αυτό και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας, του πρώτου κομματιού και ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τις αξίες του ελληνισμού. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, άμα έχεις δίπλα σου την Μαρία Τιτζάνη. Αρχείων πολιτισμού, μέρος δεύτερον, κυρίες και κύριοι. Αξίες του ελληνισμού. Με τη Μαρία Τζάνη, Γιώργο Λεκάκη στο μικρόφωνο, στο ρόλο του Πασαδόρου. Πάσα δεύτερη. Ποια είναι η δεύτερη αξία του ελληνισμού, Μαρία μου? Η δεύτερη αξία του ελληνισμού είναι το γνώθι σε αυτόν. Γιατί αν δεν έχουμε αυτεπίγνωση, δεν μπορούμε σε τίποτα να είμαστε σωστοί, πλήρεις και χρήσιμοι. Χρήσιμοι στον εαυτό μας και στο περιβάλλον, στην κοινωνία μας. Μην ξεχνάμε ένα πράγμα, μην ξεχνάμε. Ούτε συνέχθην, λέει η Αντιγόνη στην τραγωδία του Σοφοκλή, την ομώνυμη, αλλά συμφιλήν. Αυτό το συν στο μίσος που δεν έφη μέπλασε η φύση, δηλαδή, αλλά μέπλασε να αγαπάω τι, τα πλάσματα άλλα. Λοιπόν, να πούμε κάτι, ο Δε Πυθαγόρας βάζει εφαλτήριο, δηλαδή πρώτη αξία που πρέπει να εσωτερικεύσει ο άνθρωπος είναι η ευσέβεια. Οι χριστιανοί την πήρανε και την κάνανε έννοια που απευθύνεται στο Θεό. Όχι. Το καλό. Τι να το κάνω, να σε ευσεβείς προς το Θεό και να σε ασεβείς προς τον άνθρωπο. Σέβας
και αφορά όλα τα πλάσματα. Αυτή είναι η ευσέβεια. Γιατί? Γιατί το ξέρουμε και από κάτι άλλο. Λέει, μας το λένε όλοι, αλλά θα το πάρω όπως το διατυπώνει ο Αριστοτελής. Μηδένα δούλων η φύσης πεποίηκεν. Πεποίηκεν το ρήμα, υποκείμενο η φύσης. Μηδένα είναι ουδέτερο. Δεν λέει μηδέναν, δεν λέει ανθρωπών, λέει μηδένα, κανένα πλάσμα. Αυτό η φύσης πεποίηκεν, σαν τι, για δούλο. Το δούλος είναι κατηγορούμενο εδώ. Λοιπόν, και θέλω να πω με αυτό ότι ο σεβασμός και η αγάπη, αλλά η αγάπη προκαλεί το σεβασμό, από μια αυτεπίγνωση, από ένα γνώθις αυτών που γνώριζαν εκείνοι, και μου λέει και η επιστήμη, η τελευταία της λέξη σήμερα, ότι τα πάντα είμαστε από το ίδιο υλικό κατασκευασμένοι, ακριβώς από το ίδιο. Λοιπόν, επομένως, σκέψου να δεις αν θα βασανίζαμε ζώα, αν θα βασανίζαμε οι άντρες τις γυναίκες ή οι γυναίκες τους άντρες. Αν θα κόβαμε δέντρα. Αν θα κόβαμε δέντρα. Αν θα καίγαμε δέντρα. Ναι. Αν θα καταστρέφαμε υπάρξεις. Η καταστροφή έχει πολλές μορφές, πάρα πολλές μορφές. Αν γνωρίζουμε, είναι μόνο μία η μορφή της. Αν γνωρίζουμε λοιπόν ότι το δέντρο απέναντί μας, το «ον» το οποίο είναι απέναντί μας, το έμβιο ή μη έμβιο «ον», είμαι εγώ, είναι σαν και εμένα, είναι από τα κύτταρά μου και αυτό, και εγώ από αυτό, είναι σαν να κάνεις κακό στον εαυτό σου. Τα κύτταρά μου αποτελούνται από το ίδιο υλικό που αποτελούνται και τα δικά του κύτταρα. Και όχι μόνο των εμβίων όντων, αλλά και αυτού που λέμε ανόργανο ύλη, τρομάρα μας, σιγά που είναι ανόργανος. Και πρέπει να πούμε, Μαρία μου, ότι αυτή ήταν και η προμετωπής στους αδερφούς, το γνώθης αυτών. Γνώθης αυτών. Έτσι, λένε κάποιοι τόποι. Ο Σοκράτης είναι πολύ παλιότερο, το βρίσκουμε βέβαια και εκεί πέρα, μπορεί να το πει και ο Σοκράτης, αλλά δεν έχει σημασία καμία. Τα αδερφικά παραγγέλματα έχουν δημιουργηθεί από τους αδερφούς και καταγραφεί, γιατί ήταν καταγραμμένα. Λοιπόν, από ρίσεις σοφών, αλλά και της διανόησεως, που ενδεχομένως τα ονόματά τους να έχουν χαθεί, γιατί όταν έχεις τόσων χιλιετιών γλώσσα και συνείδηση, γλώσσα, συνείδηση και τα λοιπά, και να πάμε, ο Πλάτωνας τι λέει, έτσι, τα πάντα είναι ένζωα και έλογα. Συγγνώμη, ξέρουμε σήμερα ότι το νερό έχει... Λοιπόν, να το πω με μία πρόταση. Δεν έχουμε καμιά διαφορά, και μάλιστα για τον Αριστοτέλη, που και στα μετά τα φυσικά, αλλά και στο περιμολίων και ζώων, αλλά και στα ηθικά νοικομάχια, σε τρία βιβλία, μας λέει ότι δεν είμαστε δά και το τελειότερο στον πλανήτη. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι τα πλασματάκια τα άλλα και αυτά που λέτε θηρία έχουν συνέστημα και έχουν και μνήμη και κρίση και πολλές φορές έχουν καλύτερης ποιότητας από μας, τις περισσότερες φορές. Το ερώτημα είναι σε τι διαφέρουμε οι άνθρωποι. Μέχρι τώρα η θρησκεία μας, που μας ήθελε το τελειότερο «ον» για να μας καταστήσει δούλους. Στέφεται ο δούλος του Θεού, βαθίζεται ο δούλος του Θεού, κυδεύεται ο δούλος του Θεού και πάει λέγοντας. Λοιπόν, οι Έλληνες, πρώτον, δεν πίστευαν και δεν έγραψαν ποτέ ότι τους έπλασε κάποιος Θεός. Η φύσης πεποίηκεν έθιν, και να μην τρώω το χρόνο να πω τα άπειρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι
η φύση. Που θυμάσαι που διαβάσαμε τον ύμνο τον ορφικό στη φύση που λέει «Εσύ που διατάσσεις θνητούς και αθανάτους». Λοιπόν, να πούμε, διαβάστε τα ποίηματα του Πινδάρου να πείτε, να δείτε καμία διαφορά μεταξύ των, είναι κοινό το γένος λέει των θνητών και των αθανάτων. Λοιπόν, σε τι διαφέρουμε εμείς από τα ζώα και από τα φυτά. Γιατί και μας ακούνε και ακούνε και γλώσσα, εμείς δεν την ξέρουμε και συνεννοούνται κτλ. Το ξέρουμε πολύ καλά σήμερα. Και έχουν και μεγαλύτερη νοημοσύνη, ας πούμε και τα σκυλιά, δεν σας λέω τώρα για τον ελέφαντα ή το δελφίνι, σας λέω και για τα σκυλάκια. Μεγαλύτερη νοημοσύνη από το 70% σήμερα του παγκοσμίου πληθυσμού. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής πράγμα όμως, για να συνεννοούμαστε. Σε τι διαφέρουμε, αφού όλα μας είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όχι μόνον τα έχουμε κοινά, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις και καλύτερα από τα δικά μας. Διαφέρουμε, φίλοι και φίλες, στο ότι εμείς μπορούμε και παράγουμε και αντιλαμβανόμαστε αφηρημένες έννοιες με πρώτη, και τις λέμε έτσι, όχι ότι δεν νιώθουν την αγάπη και το βαθμό ελευθερίας και τα ζώα, αλλά δεν τα ονοματίζουν έτσι, τα βιώνουν, λοιπόν, όπως τα βίωνε και κάποιος πρωτόγονος από μας. Εμείς μπορούμε και παράγουμε και αντιλαμβανόμαστε αφηρημένες έννοιες με πρώτη και καλύτερη κατηγορία αφηρημένων εννοιών τα μαθηματικά μας, με τα οποία μπορούμε και κατανοούμε τη φύση, την ερευνούμε τη φύση, φτάνει μόνο να την ρωτήσουμε με σωστά μαθηματικά. Αυτή είναι η μόνη μας διαφορά. Κατά τα άλλα, εγώ πιστεύω ότι τα υπόλοιπα πλάσματα είναι πολύ πιο καλά, γιατί είναι πολύ πιο χρήσιμα. Και έλεγα πάντα ότι αν ποτέ υπήρχε ένας Θεός, δεν υπάρχει συνειδητότητα, πλασμάτων υπάρχει. Και αυτή ανακυκλώνεται και είναι τα φωτόνια που μας μεταβάλλουν από ύλη σε πνεύμα. Λοιπόν, αν όμως υπήρχε κάποιος Θεός και αποφάσιζε ή η συνειδητότητα να κατεβεί στον πλανήτη μας, είμαι πεπισμένη ότι θα έπαιρνε τη μορφή ενός δέντρου. Είναι πανάγαθο. Είναι παντοδύναμο. Το φυτεύεται εδώ και του υψώνεται δύο πολυκατοικίες και καταφέρνει, ενώ είναι να είναι ένας ωραίος ένα ωραίο δέντρο με αφάνα, πλέον, ακόμη, έτσι, ναι, υψώνεται μέχρι πού, μέχρι να συναντήσει το φως του ηλίου. Λοιπόν, οι ρίζες του μπορούν να τρυπήσουν το πιο σκληρό πέτρωμα. Απ' την άλλη μεριά, παντοδύναμη, είναι και πανάγαθο. Προσφέρει, δεν καταναλώνει αυτό και τα φυτά κανένα άλλο πλάσμα. Σκέτη ενέργεια, το φως, νεράκι και το χώμα που θέλει να μπορεί να τα συγκρατεί και να τα μετουσιώνει με την φωτοσύνθεσή του σε ον. Απ' την άλλη μεριά, μας προσφέρει τα πάντα. Τα πάντα. Δημιουργεί χώμα, γη, συγκρατεί το νερό, προσέξτε, μας δίνει ομορφιά, καρπούς να μας τρέφουν, προσέξτε, μας δίνει οξυγόνο να αναπνέουμε, προσέξτε, μας δίνει αυτό το σε διάφορες αποχρώσεις πράσινο
που μας κάνει να ηρεμούμε και να μπορούμε να σκεφτόμαστε θετικά για τη ζωή και έτσι να δημιουργούμε την αφηρημένη έννοια ελπής ή ελπίδα κατά την νεοελληνική. Το σημαντικότερο δε. Τη σκιά του. Αφήνει τα πάντα, τα πάντα, να ζουν υπό την σκιά του και να αναπτύσσονται εκεί ή να κάνουν χρήση πρόσκαιρη. Όταν είναι κουρασμένοι ή έχει πολύ μεγάλη ζέστη, θα βρουν καταφύγιο σε αυτό. Θυμάμαι μικρή, η θεία μου, η μικρότερη αδερφή της μητέρας μου, μου έμαθε ένα τραγούδι το οποίο ήταν γερμανικό και η μελωδία, αν θυμάμαι καλά, ήταν του Σοπέν. Τη Φλαμουριά. Απίστευτο. Απίστευτο. Στη Βρύση, τη Βουνίσια, κοντά στη Φλαμουριά, μονάχος μου καθόμουν να ονειρευτώ συχνά. Τη χάραζα στη Φλούδα μονόματα ιερά και πάντα εκεί γυρνούσα σε λύπη και χαρά. Και όταν μια μέρα ταξίδεψε, πήγε να την αποχαιρετήσει. Ανατριχιάζω ολόκληρη φίλη και φίλες. Βουίζαν τα κλαδιά της σαν να μου λέγαν «Ο, κοντά μου πάντα μείνε, θα βρεις γαλήνη εδώ». Και πράγματι ο τελευταίος στίχος λέει ότι έφυγε και πήγε μακριά, αλλά ποτέ δεν βρήκε την ηρεμία, την ασφάλεια και τη γαλήνη, τη χαρά που ένιωθε δίπλα στο δέντρο στη Φλαμουριά, που στην πατρίδα του από παιδί συνήθιζε να πηγαίνει και να ακολουθεί μέχρι ενήλικα τη ζωή του. Γι' αυτό σας λέω, τα δέντρα, προστατέψτε τα. Αν είναι δυνατόν, προστατέψτε τα. Γκρεμίστε ό,τι γίνεται και φυτρώνει με χείρα ανθρώπους στη θέση τους. Τα δέντρα είναι αυτό που θα είναι η ασπίδα μας σε οποιαδήποτε καιρική μεταβολή που μεταξύ μας, φίλοι μου, αυτή την προκαλούν στην τρομακτικότητά της. Κι αν γουστάρουν, ας με μηνύσουν για να μπορέσω να δώσω τις επιστημονικές αποδείξεις, αλλά και τις αρχαιοελληνικές τοποθετήσεις πάνω εκεί, για να τα μάθουν περισσότεροι από μια εκπομπή. Γιατί αν με μηνύσουν, σίγουρα θα το μάθουν περισσότεροι. Και θέλω να πω κάτι. Πού επιλέγουν δύο ερωτευμένοι να γράψουν τα αρχικά τους? Έλατε! Πάντα σε έναν κορμό δέντρου κοντά στη γειτονιά, στο παρκάκι της γειτονιάς. Μια καρδούλα. Με μια καρδούλα και δύο γραμματάκια. Και το δέντρο κάθεται και τα υποδέχεται αυτά και τα φιλοξενεί. Και είναι υπέροχο αυτό. Όχι μόνον αυτό. Λοιπόν, η ευσέβεια, ο σεβασμός δηλαδή, η αποδοχή των άλλων πλασμάτων, μέσω της αυτεπίγνωσης που γνώθησε αυτόν, όπου θα σου πει δύο πράγματα η αυτεπίγνωση, πολύ σημαντικά, ότι κοίτα, τα πάντα είναι από το ίδιο υλικό κατασκευασμένα και ουσιαστικά είμαστε ένα, με περισσότερη πυκνότητα εδώ και λοιπά. Αλλά όριό μας είναι ακριβώς το άλλο πλάσμα. Το άλλο πλάσμα είναι το όριό μας. Έλευση ζωής, ελευθερία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, και πρέπει να το σεβαστούμε. Γιατί αν επεκτείνουμε το δικό μας όριο ή το άλλο εκείνο, θα έχουμε εμπόλεμη κατάσταση, σύγκρουση, καταστροφή. Το δεύτερο που μας λέει Γιώργο μου, αυτό είναι. Από τη στιγμή
που αντιλαμβάνομαι ότι τα πάντα είναι από το ίδιο υλικό που είμαι κι εγώ, άρα αποκτώ γνώση αυτού μέσω του άλλου, αποκτώ γνώση αυτού όταν έχω μπροστά μου έναν βράχο και δεν μπορώ να τον περάσω. Με μαθαίνει μια άλλη κατάσταση πώς μπορέσω να λύσω το πρόβλημα. Γι' αυτό και ουσιαστικά το πλήρες κείμενο εδώ είναι, γιατί ήταν ο τίτλος το γνώθης αυτών, για να εξομοιώνεσαι με τους θεούς και να κυριαρχείς τα πράγματα στις καταστάσεις. Η αυτεπίγνωση μας το δίνει αυτό. Και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Γιατί η γνώση μας κάνει καλούς ανθρώπους. Γιατί μπορούμε να κατανοήσουμε. Γιατί δεν μετριέται ο πόνος ή η χαρά ή η αγάπη ή η ελευθερία που μπορείς να νιώθεις. Ή η στέλνηση της. Δεν μπορείς να τα μετρήσεις αυτά. Ούτε μπορείς να τα συγκρίνεις. Γιατί είναι άειλα. Όμως, όταν έχεις αυτεπίγνωση, μπορείς να προσεγγίσεις τον πόνο του άλλου, του δέντρου που καίς, του άλλου ανθρώπου που βασανίζεις, το άλλο ζωάκι που βασανίζεις, το παιδί που τιμωρείς ανέτεια, που το ξυλοφορτώνεις, που το έχεις για τις δικές σου διαστροφές. Τα αντιλαμβάνεσαι αυτά. Το γρασίδι που τσαναπατάς, τα λουλούδια που καταστρέφεις, αντί να τα απολαμβάνεις στην ευωδιά του ή στην ομορφιά τους, τη σύνθεση των χρωμάτων και ό,τι σου προσφέρουν. Λοιπόν, όλα αυτά και η γνώση είναι και σε κάνουν και καλύτερο άνθρωπο. Και μη μου πείτε τώρα τι γνώση μπορεί να παίρνω από τα πουλιά ο καθημερινός άνθρωπος ή από τα ψάρια ή από τα ζώα. Φίλοι μου, σας ενημερώνω αν δεν ξέρετε ότι οι ιδιότητες οι ιδιαίτερες που έχουν τα ζώα, τα ψάρια και τα πουλιά γίνονται λύσεις πολύ σοβαρών προβλημάτων δικών μας ή επιστημονικών κατακτήσεων που διευκολύνουν πολύ τη ζωή μας. Υπάρχουν και βιβλία που σας τα λένε αυτά και πάρτε και για τα παιδιά σας, θα γίνουν πιο έξυπνα και δημιουργικά. Παιδικά βιβλία. Ξένα βέβαια, όχι από μας. Αλλά φίλοι, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι σας δίνω ένα παράδειγμα, η όραση της γάτας που βλέπεις το σκοτάδι και εμείς μπορούμε να δούμε. Μιμούμαστε τα δικά της στοιχεία και είναι άπειρα, Άλλωστε ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει, να καταλάβει ότι πολλά από τα φάρμακα που έχει πάρει, πολλές από τις επεμβάσεις που έχει κάνει και έχει σωθεί, οφείλονται σε κάτι γουρουνάκια και σε κάτι ποντικάκια που πρώτα αυτά τα καημένα χρησιμοποιήθηκαν ως πειραματόζωα για να έχεις εσύ σήμερα κατακτήσεις στις επιστήμες. Και πρέπει να τα βλέπουμε με ευγνωμοσύνη. Από την άλλη μεριά, να πω κάτι. Εάν ακυρώσουμε αυτή την αξία που ο Πυθαγόρας λέει ότι ξεκινάει η διαδικασία να γίνει κάποιος ενάρετος, να πάρει δηλαδή το σύμπλεγμα των αρετών μιας εκ των τεσσάρων της τετρακλείδος, είναι, λέει, η ευσέβεια και κατάληξη, αποκορύφωση, η αγάπη. Όταν λοιπόν
Αντί αυτού, αφήνουμε τα παιδιά μας έρμεα σε έναν Disney που θα τον διαδεχθεί η παραγωγή στρουμφάκια, που θα τα διαδεχθεί η παραγωγή Transformers. Πώς το λέγανε αυτό, ο Μπόπι το σφουγγαράκι, πώς το λέγανε, λοιπόν. Και το σημαντικότερο, τα τηλεοπτικά παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά και τα αγοράζετε οι γονείς. Και δεν κοιτάτε για ποια ηλικία είναι, άσε που και από τα μικρά είναι το ίδιο. Το τσάκισμα των αξιών, το τσάκισμα του σεβασμού στον εαυτό σου, το τσάκισμα της, του γνώθης αυτών και της αυτεπίγνωσης και όλες οι αξίες με πρώτη και καλύτερη, τη φιλία, το πιστεύω το φίλο, πιστών φίλων εν κινδύνης γιγνώσκης, αυτό το καταπληκτικό που θα μας γράψουν και οι τρεις, και ο Πλάτωνας, και ο Αριστοτέλης, και ο Επίκουρος, από αυτά που έχουν διασωθεί που ξέρουμε, ότι λιγάκι λέει το φίλο σου, να τον αγαπάς λιγάκι περισσότερο από τον εαυτό σου. Από σένα. Περισσότερο από τον εαυτό σου. Και αν φρέστε μου να μου πούν ποιος το λέει αυτό το και πράγμα. Αν θέλετε αυτό να το περάσετε στα παιδιά σας, να το καταλάβουνε, διαβάστε τους την παράδοση του Δάμονος και του Φιντία. Έτσι. Διαβάστε τους αυτό την ιστορία, δεν είναι μύθος, και τα παιδιά θα καταλάβουν πολλά περισσότερα από ό,τι νομίζετε και θα καταλάβουν τι σημαίνει. Τι είναι φίλος. Φίλος είναι αυτός που μπορεί να μπει στη θέση του και εσύ να μπει στη δική του θέση, άσχετα αν εκείνη τη στιγμή αυτή η θέση είναι ο θάνατος. Και να πω και κάτι άλλο. Ο φίλος θα σας δώσει αυτό που δεν μπορεί κανείς να σας δώσει. Αναπούφιση. Και γαλήνη. Θα συζητήσετε μαζί του το πρόβλημά σου και σου πει, θα σε πει στην πλάτη και θα σου πει έλα. Στενοχωριέσαι, θα ξεπεραστεί. Θα περάσει. Ελπίδα. Και θα σου συμπαρασταθεί. Οπότε δεν θα νιώθεις μόνος. Και εκεί η ηρεμία και η απουσία πανικού θα σε κάνει να σκεφτείς τις πρέπουσες λύσεις για τα πράγματά σου. Λοιπόν, φίλοι μου, κάποτε είχα κάνει μια ανακοίνωση από μια έρευνα που είχα κάνει για τα στρουμφάκια, τα οποία τα είχα ονομάσει, είχα δώσει τίτλο «Η παιδαγωγική στρουμφς, η παιδαγωγική ηρωίνη». Στέλνανε στον φίλο τους ένα δώρο για τα γενέθλιά του. Μόλις το άνοιγε, ήταν σαν αυτό που έκαναν οι Ισραηλίτες. Όχι μόνο με τα αυτά, αλλά αν θυμάσαι παλιά, Γιώργο, που σε κάποιους οικισμούς Παλαιστινίων αμάχων, δηλαδή γυναικόπαιδα, αν θυμάμαι ήταν Κασάπρα και Σατήλα, δεν θυμάμαι, νομίζω έτσι μου έχει μείνει στην αυτή, είχαν στείλει από την Ελ Γκρέκο, τα είχαν παράξει μάλιστα με μια εταιρεία που της δώσαν ελληνικό όνομα και ήταν Μαϊμού. Λοιπόν, μόλις τα ανοίγανε τα παιδάκια στις σκηνές ξεριζωμένα από την Ελλάδα και τα λοιπά, γινόταν βόμβες και έγιναν εκατόμβοι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτό, Hanna Barbera Corporation, τα στρουμφάκια, η εταιρεία που τα παρήγαγε, λοιπόν, ο φίλος σου έχανε δάχτυλο, γινόταν αυτό, γινόταν κτλ. Υπήρχε μία στρουμφίτα μόνο, σκεύος Ιδονής, και γιατί να σεβαστεί τη γυναίκα, η οποία ήταν και ηλίθια. Αυτό με τα γυαλάκια το στρουμφάκι
που ήθελε να διαβάζει βιβλία και να ρωτάει τον Πάπα Στρούμφ, που είχε, ήταν ο μόνος που είχε προσέξει, όχι βιβλία, το μαγικό βιβλίο, το βιβλίο με τις μαγικές συνταγές. Ο νέο μεσαιωνισμός και ο νέο μεσιανισμός, με τους εξορκισμούς και τα αυτά λοιπόν γύρω-γύρω. Καθοδόν μας και ήδη μας έφτασε, όλους, όλη την ανθρωπότητα. Λοιπόν, αυτό το πλασματάκι το είχανε του Κλώτσου και του Μπάτσου. Του Κλώτσου και του Μπάτσου. Ήτανε αυτό που του κάνανε το bullying. Φίλοι, ανοίξτε να δείτε τι παιδικά βλέπουνε τα παιδιά σας. Αντί να δουν παιδικά, όπως η Μάγια η Μέλισσα, ο Έλα Τάστρα, όπως γερμανικό, ρωσικό νομίζω, η Μάσα και ο Αρκούδος, όπως ο αστυνόμος Σαΐνης στο δικό μας, που είναι ένα κοριτσάκι με το σκυλάκι του και ένα βιβλίο που έχει γνώση και παίρνει εκεί και έχει και έναν υπολογιστή και κάνει και πράξη μαθηματικά και είναι αυτό που δίνει τις λύσεις. Λοιπόν, να δίνετε στα παιδιά ότι μπορούν και είναι σε θέση, αν προσπαθούν να έχουν όνειρα και να υλοποιούν τα όνειρά τους. Και να μην είναι όνειρο το να κυκλοφορήσουν σαν κρεοπολείο έξω, ακυρώνοντας το φλερ και τον παραδοσιακό ερωτισμό. Φίλες, και αν υπάρχετε νέες κοπέλες που μ' ακούτε, ξέρετε κάτι, όταν υπάρχει κορεσμός σάρκας, γιατί να είναι ιδανικό και επιθυμία ο έρωτας? Απλά ενεργοποιείται εδώ ο ρινεγκέφαλος πίσω και κάνετε και είστε και επιθυμείτε αυτό που σας λένε διεθνώς, γιατί σας έχουν δώσει όνομα, νεολαίοι μου, αγόρια και κορίτσια, η γενιά του σεξ. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι είστε υπό εκμετάλλευση. Και ένας καθηγητής μου στο Παρίσι, στη Σορβόνη, είχε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Νεολαία υποεκμετάλλευση, νεολαία χαμένη». Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν τώρα. Και από εκεί που ο Έλληνας... Ποιος φταίει, αυτό ήθελα να σου πω, για το bullying. Και από εκεί που ο Έλληνας είχε βάλει τον άνθρωπο στο κέντρο του σύμπαντος, έρχονται οι Ρωμαίοι και τον κάνουν ρες, τον κάνουν πράγμα. Οπότε είναι ένα πράγμα, ένα αντικείμενο, η δονής ή οτιδήποτε, η εκμετάλλευση ή ένας δούλος, ένας εργαζόμενος χωρίς δικαιώματα κλπ. Θέλω να σου πω, γιατί έχουν πάρει τόσο... Γιώργο, αυτό το έκανε ο Μάρξ. Μετά. Τον έβαλε το τον κάνει και η Ρωμαία. Όρο της παραγωγής. Mm-hmm. Τον πήρα από πάνω και τον έβαλε όρο της παραγωγής και στη θέση του έβαλε το κέρδος. Στην κυματομηχανή. Κέρδος ίσονη, εξίσωση. Φθηνή πρωτήλη, φθηνή ενέργεια και φθηνή ανθρώπινη εργασία. Γιατί έχουμε πάρει τόσο μεγάλες αποστάσεις από αυτές τις αξίες του ελληνισμού, τη φιλία που είπαμε, την αγάπη, την ευσέβεια, γιατί έχουμε χαθεί τόσο πολύ στο δρόμο, γιατί έχουμε πάει εντελώς αλλού ως λαός? Πρώτα, τον νέο Έλληνα τον έχουν ξεριζώσει από το υλικό και άειλο πεδίο στο οποίο βασιζόταν. Από τη στιγμή που το κάνεις αυτό το πράγμα, ο Έλληνας, ο άνθρωπος, το κάθε πλάσμα, θα προσπαθήσει να βρει κάπου να πιαστεί. Και τότε θα έρθει θρησκεύμα, όχι κατά ανάγκη χριστιανισμός, ισλαμισμός, οτιδήποτε. Θα έρθει θρησκεύμα, θα έρθει ιδεολογία, θα έρθει μόδα. Έξις. Μόδα. Βέβαια. Λοιπόν,
και θα αντικαταστήσει τις αξίες σου. Αν λοιπόν τώρα ανοίγεις την τηλεόραση που σου προβάλλει τα πρότυπα ή κοίτα τι πρότυπα, κοίτα σε παρακαλώ τι πρότυπα προβάλλονται. Σε αυτές που, τις εκπομπές που κάποιοι άνθρωποι θα διαγωνιστούν, είτε λέγεται, δεν θέλω τώρα να πω, θα διαγωνιστούν σε επιτεύγματα δύναμης, όπου ο ανταγωνισμός και ο δόλος να βγεις μπροστά είναι πρώτο μέγεθος, εκεί που γυμνώνεις πλάσματα ή τα κάνεις καρικατούρες και κάθονται κάποια ουτιδανά πλάσματα, ουτιδανά, τα οποία το παίζουν ως γνώστες αισθητικής, αρμονίας, ομορφιάς, και που τα βλέπεις μόνον αυτά, καταλαβαίνεις ότι είναι από άλλο ανέκδοτο. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά το σημαντικότερο, η βία. Η βία! Η βία! Να πάρουμε το Disney, το ποντικάκι με το γατάκι. Αυτό το ποντικάκι, που είναι ο Δαβίδ και ο Γολιάθ, πάει, το μαθαίνετε στο παιδί και πηγαίνει συνέχεια αυτό. Λοιπόν, το ποντικάκι είναι το μικρό, είναι εξαιρετικά έξυπνο, σατανικό θα έλεγα, το οποίο καταφέρνει να τσακίζει, να γκρέμο τσακίζει, να ισοπεδώνει, να καίει, να τον πετάει σε νερό, σε ασβέστης, οτιδήποτε αυτό το γατί, το οποίο ξαναγίνεται πάλι για να ξαναυποστεί το μαρτύριο. Προσέξτε κάτι, με αυτόν τον τρόπο εξουδετερώνουν το ελάχιστο δέος και τον, έτσι, το δισταγμό που θα είχε το παιδί από τη φύση που το δημιουργεί και που του το έχει, ένα μικρό δισταγμό, να μην χαθεί, γιατί στο κάτω-κάτω με ποιον θα έχω να παίζω. Εξουδετερώνται, γιατί δεν πειράζει, ξαναγίνεται. Ξαναγίνεται για να το ξαναβασανίσω. Λοιπόν, άρα, μεγαλώνετε παιδιά που κι όταν βλέπετε την μη σωστή συμπεριφορά, έλα μωρέ, μικρό παιδί είναι. Όχι αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν είναι μικρό παιδί. Από την πρώτη στιγμή που θα βγει σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτόν τον ήλιο, σε αυτόν τον αέρα, σε αυτή τη γη, πρέπει να ξέρετε ότι αρχίζει η αγωγή του, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από την μήτρα σας. Και τώρα κάποια πράγματα θα διορθωθούν. Αν είχατε έναν κακό σύντροφο και σας έδερνε, σας έβριζε ή δεν είχατε να διαιτάσετε καλά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά όλα πιθανόν τώρα να ξεπεραστούν ή να χειροτερέψουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή πρέπει να νοιάζεστε από μηδέν έτος. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι όταν έχετε μία τέτοια εδώ και δεκαετίες πίσω οργανωμένη παρέμβαση στα πλάσματα του πλανήτη, και από πού, ξεκινώντας από τα παιδιά, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Disney, εκτός από την εισαγωγή δόλου και το τσάκισμα του να φοβάμαι και να λυπάμαι για το άλλο πλάσμα, να μην είναι, θα ξαναγίνει και θα σπάσουμε πλάκα βασανίζοντάς το, αφού θα ξαναβγεί και εκείνο. Ωραία.
Περνάμε στα στρουμφάκια, όπου εκεί τα ποντικάκια δεν έχουν μαμά και μπαμπά. Έχουν όμως δύο θείους, όπου ο πλούσιος, παρόλο που βασανίζει τα παιδάκια, επειδή εμφανίζεται να ξεχυλίζουν τα δολάρια από τις τσέπες του, αυτά τον αγαπούν και είναι ό,τι πει. Ενώ τον άλλο θείο, τον παπάκι, που τα αγαπάει, αλλά που είναι φτωχός, αλλά που προσπαθεί να τα κάνει να είναι χαρούμενα, να παίξει μαζί τους, αυτόν τον έχουν του κλώτσου και του μπάτσου. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ. Εδώ λοιπόν απαξιώνεται η καλοσύνη και επιβραβεύεται το χρήμα. Καλός είναι αυτός για μένα και συμφέρον που έχει το χρήμα. Θα κάνω οτιδήποτε για αυτόν. Δεν με νοιάζει αν θα με καταπιέζει. Δεν πειράζει, αφού θα έχω τα λεφτά. Και θα θέλω να φύγει από τη ζωή. Και μεγαλώνοντας λίγο, αν αργεί να φύγει, μπορεί και να το συντομέψω αυτό. Εκείνο που έχει σημασία είναι, και εδώ έχουμε μόνο μία γυναίκα, Ντέιζι νομίζω τη λέγανε, η οποία ήταν σκεύος συντονής και αυτή. Πάει μαζί αυτό, μαζί πάει. Στη συνέχεια θα πάμε στα στρουμφάκια, εκεί θα ακυρωθεί αυτό που λέμε παιδεία, μόρφωση, γνώση. Τα πάντα είναι στο μαγικό βιβλίο, με τις μαγικές συνταγές, το οποίο χειρίζεται μόνο ένας, ο Παπαστρούφ. Όποιος θέλει να μάθει να κάνει, είναι περιγέλαστος και είναι εξοβελιστέος. Επίσης έχουμε μία στρουμφίτα, η οποία είναι το βλήμα της υποθέσεως. Εδώ ακυρώνεται κάθε συγγενική έννοια. Τα στρουμφάκια φυτρώνουν όπως τα μανιτάρια στη βροχή φυτρώνουν, δεν έχουν κανέναν συγγενή. Προσέξτε το αυτό. Να αφήνετε το παιδί ότι κοίτα, η ομάδα που θα κάνεις με τον ισχυρό και που θα κάνετε τα κόλπα σας με οποιοδήποτε τίμημα και θα βάλεις εδώ και θα κάνεις και το τατουάζ και θα βάλεις και εδώ κρίκο κάτω από τη μύτη και έχει χυθεί τόσο αίμα για να φύγουν οι κρίκοι από τους δούλους που μεταφέρονται από την Αφρική στις φυτείες της Αμερικής, του βαμβακιού και των άλλων προϊόντων. Λοιπόν, και το βάζεις εκεί αυτό. Και είναι μόδα αυτό. Και ξέρουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Όταν υποτάσσεις την προσωπικότητά σου σε κάτι δωτό που αν δεν το κάνεις είσαι πίσω, είσαι έξω από την ομάδα. Και εκεί, χωρίς ευσέβεια, δηλαδή αγάπη προς το πλάσμα που παρέχει και το σεβασμό και την αγάπη και προς τον εαυτό σου και την αυτοεκτίμηση σου, που στην κάνουν γιατί σου αποκόβουν ρίζες, σου λένε ψέματα για το ποιος είσαι, ποιοι ήταν οι προγονείς σου, τι δημιούργησαν. Πρέπει να πας έξω για να μάθεις τι κάναν οι Έλληνες. Επίσης, ακύρωση της φιλίας και της αξίας του πλάσματος της φύσης, που είναι εσύ και αυτά το ίδιο πράγμα. Όμως πρέπει να είσαι κάποιος. Θα είσαι κάποιος με το τατουάζ, θα είσαι κάποιος με το χαλκό που βάζεις εδώ ή το ασημί, δεν με ενδιαφέρει, και θα είσαι κάποιος εφαρμόζοντας εντολές πραγμάτων
που είναι η θρησκεία, η ιδεολογία ή οτιδήποτε αντικαθιστά αυτά, που επίσης και αυτά είναι ο μηχανισμός που σας δίνει τη δυνατότητα της ετερονομίας σας. Να μην είστε αυτόνομοι, αυτόνομα όντα, ετερόνομα. Να μην είστε αυτόφωτα, να είστε ετερόφωτα. Και εκεί θα κάνετε τα πάντα. Και αν κάτι νομίσετε ότι σας εμποδίζει σε αυτούς τους στόχους, τους ανεπίτρεπτους, τους ηλίθιους ή χαμερπείς για πλάσμα ανθρώπινο, πολλού δε μάλλον της Ελλάδος πλάσμα, αυτής της φύσης, γιατί ξαναλέω, δεν υπάρχουν περιούσιοι λαοί, περιούσιοι τόποι υπάρχουν, που αυτοί δημιουργούν περιούσιους λαούς. Τότε θα χρησιμοποιήσετε βία. Γιατί? Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να επιβληθείτε. Δεν έχετε γνώση, δεν έχετε καλοσύνη, δεν έχετε συναίσθημα. Δεν έχετε ικανότητα να μιλάτε, να μιλάτε με ποιητικό τρόπο, να αντιλαμβάνεστε την ομορφιά γύρω, μέσα σε αυτό το σκοτάδι που σας προσφέρει η αδιαφορία γονιών, η άγνοια γονιών και που δεν θέλουν να μάθουν. Πάνω και πριν απ' όλα, μία σκόπιμη μάθηση δική σας μέσω παιδικών ταινιών, παιχνιδιών και το σημαντικότερο, μέσων με τα οποία έχετε ακυρώσει αυτά που θα σας μαθαίναν τον κόσμο, τον εαυτό σας, γιατί ο εαυτός σας είναι μέτοχη ουσία του κόσμου. Επομένως, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση έχετε και ψυχολόγους και πολιτικούς και νομοθέτες, ντροπή μας για όλους μας, να βάζουν σε λάθος την αιτία του πράγματος, που θα έπρεπε να κλείσουν όλες τις εκπομπές αυτές, να στείλουν από εκεί που ήρθανε όλα τα παιχνίδια αυτά και να πάρουν τους γονείς και να τους μάθουν. Και να σας πω και κάτι, να κάνουν και έλεγχο στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς για τη μικρή ηλικία. Από σοβαρά μέσα διερευνήσεως, αν πρέπει να γίνουν γονείς και αν πρέπει να γίνουν δάσκαλοι. Και πέστε με ό,τι θέλετε, γνωρίζω ότι εμείς, όλοι εμείς, πρωτίστως όπως τους ανέφερα, είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί 5 χρονών μωρό βιάζεται στο νηπιαγωγείο από 5,5 και 6 χρονών μωρό. Πείτε μου, το ανέχεστε, μπορέσατε να κοιμηθείτε όταν το πληροφορηθήκατε? Εγώ όχι. Λυπάμαι, φίλοι μου. Σας λένε ψέματα και σας μεταφέρουν τα αίτια. Τα αίτια είναι εκεί που τα πάμε. Και αν θέλετε, πιέστε τους πολιτικούς σας να πάρουν τα πρέποντα μέτρα. Δεν ξέρω. Ναι, αυτούς τους φίλους σας, τους πολιτικούς, ξέρετε που τρέχετε εσείς κάθε τόσο και τους δίνετε τον τενεκέ το λάδι, που τους γλύφετε για να βάλουν το φίλο σας, το παιδί σας σε μια δουλειά, σε μια δημόσια δουλειά, αυτούς που τρέχετε με τα πούλμαν και τους χειροκροτάτε και παίρνετε 10 ευρώ, αυτούς τους πολιτικούς, αυτούς τους δικαστές που βγάζουν αυτές τις αποφάσεις, αυτούς τους ηθοποιούς που παίζουν αυτά τα έργα, όλους αυτούς λοιπόν τους φίλους σας, την κολεγιά σας με τους οποίους συναλλάσσεστε, αυτούς λοιπόν να τους σκεφτείτε ξανά και σοβαρά, γιατί πρέπει να ξαναγίνουμε Έλληνες άνθρωποι. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να προσέχετε
και κυρίως να μην κάνετε τίποτα που να μην περνάει από το μυαλό σας. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Έχει τη δύναμη και την δυνατότητα να κρίνει. Μην το αφήνετε σε ακινησία. Μην είστε, αλλιώς να το πω, βλάκες, δηλαδή χωρίς άβλακες στον εγκέφαλο.